Γιατί ο κύριος Βενιζέλος μπήκε στην αίθουσα για να κάνει δηλώσεις. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Η κατάσταση για τη χώρα, για την οικονομία, για τους πολίτες είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Έχει καταστεί δυστυχώς ξανά ιδιαίτερα κρίσιμη. Πριν από 15 μέρες βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο θεσμικό πρόβλημα λόγω της ατυχούς πρωτοβουλίας της Νέας Δημοκρατίας να ενεργήσει μονομερός ως κυβέρνηση, να διακόψει τη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, της ΕΡΤ, να μαυρίσει την οθόνη και να προκαλέσει ένα μεγάλο πολιτικό και θεσμικό πρόβλημα στη χώρα. Αυτό έγινε παρά την δεδηλωμένη αντίθεση του ΠΑΣΟΚ και από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να γίνουν κινήσεις αποκατάστασης και επανόρθωσης με πρώτη και αυτονόητη κίνηση να επαναληφθούν οι εκπομπές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις συχνότητές της. Αυτό άλλωστε επιτάσσει η διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμός της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Οι Έλληνες πολίτες ένιωσαν να προσβάλλεται η δημοκρατική ευαισθησία τους και η ένωμη τάξη. Δεν υπάρχει συνεπώς καμία αμφιβολία ότι για μας αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Ειδικότερη εκδήλωση του προβλήματος αυτού είναι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ταυτοχρόνως όμως, είναι προφανές ότι έχει ανοίξει ζήτημα για την ίδια την υπόσταση και την προοπτική της κυβέρνησης τρικομματικής συνεργασίας. Ζήτημα πολιτικής σταθερότητας στον τόπο μας, εν μέσω κρίσης, με δεδομένες τις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, με δεδομένα τα βήματα που έχουν γίνει, αλλά βεβαίως και με δεδομένα τα προβλήματα που έχουμε ακόμη ανοιχτά μπροστά μας, που πρέπει να τα διαπραγματευτούμε με τους ευρωπαίους εταίρους μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον ασφαλέστερο και εποφελέστερο για τους πολίτες, την οικονομία γενικά. Μέσα από τις πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις που κάναμε την Δευτέρα, χθες και σήμερα με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Κουβέλη, οι αρχηγοί των τριών κομμάτων, θέσαμε το μείζον σε σχέση με την δημόσια ραδιοτηλεόραση, δηλαδή την επάνωδο της ΕΡΤ εν λειτουργία με το σύνολο του προσωπικού της, την άμεση ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου που θα προσφέρει τις αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας, την σύσταση Επιτροπής Προσωπικότητων με γνώση και εμπειρία και κύρος που θα διαμορφώσει το νέο σχήμα, το νέο οργανόγραμμα και θα καθορίσει τον αναγκαίο αριθμό εργαζομένων και στελεχών. Συζητήσαμε επίσης πως είναι αναγκαίο να ζητήσουμε βοήθεια τεχνικού συμβούλου από μεγάλα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα του επίπεδου του BBC, και συζητήσαμε επίσης για την ανάγκη διορισμού ενός υφυπουργού που θα εποπτεύει στη διαδικασία αυτή και δεν θα προέρχεται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει βήματα προσέγγισης και κινήσεις επανόρθωσης. Δεν μας ικανοποιούν πλήρως, δεν είναι το 100% αυτού που θέλουμε και αυτού που ζητάμε. Αποδέχεται όμως ο Πρωθυπουργός και άρα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο φέρνουμε την ευθύνη όπως και με τη Δημάρ της διακυβέρνησης του τόπου, την άμεση, την κατά κυριολεξία άμεση επαναλειτουργία των εκπομπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις συχνότητες, σοβαρών και ουσιαστικών εκπομπών και όχι εικονικών εκπομπών, και την άμεση επαναπρόσληψη περίπου 2.000 εργαζομένων
με ειδική μέρημνα και για τα μουσικά σύνολα, για τα οποία θα διαμορφωθεί ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Παρότι αυτό απέχει από την αρχική και πλήρη θέση μας για την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ έως ότου διαμορφωθεί και εφαρμοστεί το νέο σχήμα, η μεταβατική κατάσταση όπως σας την περιγράφω, με περίπου 2.000 εργαζόμενους, με λύση για τα μουσικά σύνολα, με όλες τις εκπομπές σε όλες τις συχνότητες, με επιτροπή προσωπικότητων που θα εγγυάται το νέο σχήμα και την ανεξαρτησία του μεταβατικού σχήματος, με νέο υφυπουργό υψηλού κύρους άλλης πολιτικής ταυτότητας από τους υπουργούς που χειρίστηκαν ως τώρα το θέμα, όχι με επιτυχία, μας επιτρέπει να συζητήσουμε για το πολύ πιο μεγάλο θέμα, που είναι η διακυβέρνηση και η πορεία του τόπου, η επαναθεμελίωση της κυβερνητικής συνεργασίας. Έχουμε δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια που σηκώνουμε ως ΠΑΣΟΚ το βάρος της διαχείρισης της κρίσης, προσβολές, αλαζονικές συμπεριφορές, αδικίες. Και αυτό συνεχίζεται και τον τελευταίο χρόνο, που εμείς εξακολουθούμε να φέρουμε αγόγγιστα το βάρος μιας ευθύνης δυσανάλογα μεγάλης. Δεν μας άκουσαν σε κρίσιμες στιγμές. Δεν έγινε σωστά η διαπραγμάτευση τους πρώτους μήνες. Θέλαμε να προταχθεί η συμφωνία για το μακροοικονομικό πλαίσιο, να αξιοποιηθεί η ρήτρα βαθύτερης ύφεσης που είχαμε συμφωνήσει τον Φεβρουάριο του 2012 και μετά να εξειδικευθούν τα μέτρα. Νιώθουμε πολύ άσχημα όταν αγωνιζόμαστε να πείσουμε για το αυτονόητο, για την ανάγκη προστασίας των ευπαθών ομάδων, για την ανάγκη να εφαρμοστούν προγράμματα ανάσχεσης ανεργίας και στήριξης των νέων ανέργων, για την ανάγκη να υπάρξει πλήρης η ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ανέργων ανεξαρτήτως προϋποθέσεων και τελικά όλου του πληθυσμού. Αισθανόμαστε άσχημα όταν πρέπει να αγωνιζόμαστε για να πείσουμε πως πρέπει να στιγματιστεί η ηγεσία της Χρυσής Αυγής ως ναζιστική, πως χρειαζόμαστε μια ειδική νομοθεσία, αντιρατσιστική, ξενοφοβική, δημοκρατική, όπως χρειαζόμαστε φυσικά και ένα πλήρες σχέδιο για τις μεταναστευτικές ροές και την ασφάλεια του πολίτη και στις μεγάλες πόλεις και στην Ήπεθρο, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας του πολίτη. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν αντικείμενο της επικαιροποίησης και επαναθεμελίωσης της προγραμματικής συμφωνίας για την διακυβέρνηση του τόπου, με θεσμική ισοτιμία των κυβερνητικών εταίρων, με σοβαρότητα, με καλοπιστία, χωρίς μονομερείς ενέργειες, χωρίς αλαζονικές συμπεριφορές, χωρίς τελεσμένα, χωρίς περιτά τελεσίγραφα. Και είναι προφανές πως η κυβέρνηση πρέπει να έχει ορίζοντα τετραετίας, χωρίς εκπλήξεις μεταξύ των εταίρων, χωρίς μικροκομματικούς υπολογισμούς. Και είναι προφανές ότι όταν μετέχουμε σε μία ευθύνη, μετέχουμε όλοι σε μία ευθύνη. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ανεχθεί το μέσα έξω, το κατ' επιλογήν, το αλακάρτ. Το πληρώσαμε και αυτό πάρα πολύ ακριβά, γιατί η δική μας συμπεριφορά είναι σταθερή, συνεπής, έντιμη, καθαρή. Θέλουμε η κυβέρνηση να συνεχίσει ως τρικομματική κυβέρνηση. Θέλουμε και ζητούμε από τη Δημοκρατική Αριστερά να μετάσχει σε αυτήν την επαναθεμελίωση της κυβερνητικής συνεργασίας με τους όρους που ανέπτυξα και που τους θεωρώ αυτονόητους σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπως θέλουμε να είναι η Ελλάδα. Θέλουμε να λειτουργούν οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, το Κοινοβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο. Θέλουμε να λειτουργούν συντονιστικά όργανα των τριών κομμάτων με απόλυτη διαφάνεια και σοβαρότητα. Βεβαίως, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η προτεραιότητα της χώρας τώρα είναι οι πρόωρες εκλογές, το να τεθεί δηλαδή σε αμφισβήτηση σταθερότητα ή όχι. Έχω πει πολλές φορές πως το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τις εκλογές και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις και άλλο πράγμα η αστήρευτη δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης. Γιατί η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ. Μπορεί να είναι τώρα
ιτημένη και μειωμένη κοινοβουλευτικά και εκλογικά, αλλά είναι εδώ και καλύπτει όλο το χώρο ανάμεσα στη δεξιά και την κομμουνιστική αριστερά. Δεν φοβόμαστε τις εκλογές, αλλά σεβόμαστε τον πολίτη, την χώρα, την οικονομία, την κοινωνία, τον άνεργο, τον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία. Δεν θέλει ο κόσμος εκλογές. Θέλει όμως μια κυβέρνηση που να λειτουργεί σωστά, αποτελεσματικά, γρήγορα, και αυτήν την κυβέρνηση οφείλουμε να την προσφέρουμε με προοδευτικό πρόσημο. Γιατί η κυβέρνηση στην οποία εμείς μετέχουμε θέλουμε να είναι και θα είναι μια κυβέρνηση που θα έχει προοδευτικά χαρακτηριστικά. Ιδίως τώρα που είμαστε πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και η μοίρα της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι θα γίνει με την Ευρώπη και τους συσχετισμούς στην Ευρώπη. Χωρίς τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές. Χωρίς τον Ευρωπαϊκό Νότο που είναι σοσιαλιστικός, η Ελλάδα δεν έχει ελπίδα να αλλάξει τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς και να βγει πράγματι από την κρίση με μια άλλη πολιτική, που δεν είναι συντηρητική πολιτικά και νεοφιλελεύθερη οικονομικά. Και αυτό θα το πετύχουμε λόγω και του ρόλου που παίζει το ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και στους συσχετισμούς του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Νότου. Είμαστε η Δημοκρατική Παράταξη και ξέρουμε να απαντάμε στις αγωνίες του πολίτη. Τι είναι προοδευτικό τώρα? Θα βοηθήσει τους εργαζόμενους ΣΕΡΤ η διάλυση της Βουλής και η προσφυγή σε πρόορες εκλογές? Θα τους ξαναοδηγήσει στη δουλειά τους? Θα οδηγήσει αυτό σε επαναλειτουργία της ΕΡΤ ή σε μια πολύμηνη καθυστέρηση λόγω της απειλής διπλών πάντα εκλογών και άρα θα έχει γίνει μια μεγάλη τρύπα στο νερό? Τρύπες στο νερό για να κερδίσουμε φευγαλαίες εντυπώσεις δεν κάναμε, δεν κάνουμε. Και αυτό αφορά τον άνεργο που περιμένει να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και να γίνουν επενδύσεις για να βρει δουλειά, τον επιχειρηματία που αγωνίζεται να επιβιώσει, αφορά τον αγρότη που θέλει ένα νέο σχέδιο για τη χώρα, τον συνταξιούχο που θέλει να ξέρει ότι το ασφαλιστικό του ταμείο είναι βιώσιμο και ανθεκτικό. Αυτό είναι το αντικείμενο της επικαιροποιημένης προγραμματικής συμφωνίας για την οποία μιλάμε και των υπόλοιπων εγγύσεων. Γιατί μια κυβέρνηση όπως τη φανταζόμαστε και όπως τη θέλει ο κόσμος πρέπει να είναι μια κυβέρνηση με εγγύσεις προγραμματικές, οργανωτικές και προσωπικές. Γιατί πρέπει και η στελέχωσή της να είναι τέτοια που να πείθει πως αξιοποιείται ό,τι καλύτερο υπάρχει εντός και εκτός κομμάτων, εντός και εκτός Βουλής. Από όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας και του ελληνισμού. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα και το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε λίγο πριν τη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών. Αντιμετώπισαν τα όργανα του κινήματος και το ζήτημα αυτό, στο οποίο τώρα αναφέρομαι, και με εξουσιοδότησαν να προβώ στους σχετικούς χειρισμούς. Αυτό έκανα, εκτελώντας την απόφαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου και τώρα αμέσως θα ξαναενημερώσω τα δύο αυτά όργανα σε κοινή συνεδρίαση. Το μήνυμά μας είναι καθαρό, είναι μήνυμα σταθερότητας, ευθύνης, συγκεκριμένων χειροπιαστών αποτελεσμάτων για όλους. Από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ μέχρι τον πιο νέο άνεργο της χώρας αυτής που βιώνει την αγωνία του. Σας ευχαριστώ.